Δεν θέλω να δεις απότομα το χώρο γιατί θα σου πιάσει. Κοίτα εδώ!
Πάμε! Πάμε! Το τρίτο μήχρονο. Πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι στο γήπεδο της ΑΕΣ Σχοινά. Η ομάδα Βεργίνα κέρδισε με 2-1 την ομάδα του Σχοινά. Κοντά μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Α2. Νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει άλλη γυναίκα στην ημαφία, κυρία Χαρισιάδη, δεν είναι. Νομίζω. Πέστε μας λίγο, πώς σας προέκυψε η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο.
Καταρχάς, φέτος αναλάβατε πρώτη χρονιά σαν πρόεδρος του ΜΑΣ Βεργίνα. Είναι η πρώτη χρονιά. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τη Βεργίνα. Ο σύζυγός μου είναι από τη Βεργίνα. Αγαπάω πολύ τη Βεργίνα. Και όλα τα παιδιά γνωριζόμαστε από παλιά. Αγαπάω πολύ το ποδόσφαιρο. Όταν ήμουν μικρή, έπαιζα και ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Και μου έγινε μια πρόταση, τη δέχτηκα. Και από εκεί και πέρα προχωράμε όλοι. Πέστε μας λίγο για την ομάδα της Βεργίνας, γιατί φέτος πάει πολύ καλά. Ίσως σήμερα, δεν ξέρω, το αποτέλεσμα του Άρη ήταν ισόπαλο με το Σκυλίτσι. Μπορεί να είστε και μόνοι δεύτεροι στην βαθμολογία. Νομίζω, την προσπάθεια που κάνετε και τι στόχους έχετε. Κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια. Έχουμε κάνει κάποιες μεταγραφές καλές. Στόχος μας είναι να ανέβουμε κατηγορία. Πάντως η ομάδα της Βεργίνας γενικά είναι σκληρή ομάδα. Είναι δύσκολο να την κερδίσεις. Τα ναι. παιδιά τα δίνουν όλα μες στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Έχουν ενθουσιασμό και είναι ερασιτέχνες, έτσι. Πηγαίνουμε πολύ καλά. Είστε ευχαριστημένοι από την εκτώρα απόρρια. Ναι, φυσικά. Πάντως μια αγάπη βγαίνει στην ομάδα. Βλέπουμε όλη η ομάδα είναι αγαπημένη. Είστε όλοι μαζί, το διοικητικό συμβούλιο. Παρακολουθείτε τους αγώνες. Είναι έτσι ακριβώς. Και ίσως αυτό είναι και από το συστατικά της επιτυχίας σας. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αγαπάμε το καλό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν, αν μας έχετε παρακολουθήσει. Είμαστε μια καλή ομάδα. Παίζουμε καθαρά. Συνεχώς σας παρακολουθούμε. Παίζουμε καθαρά. Νομίζω ότι έχουμε ένα καλό προφίλ, έτσι, γενικά. Όντως. Από τη μεριά του Έμβολος να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο ΜΑΣ Βεργίνα. Πολύ. Και καλή επιτυχία και στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Εντάξει. Στο γήπεδο της ΑΕΣ Χινά βρισκόμαστε. Κοντά μας έχουμε τον τερματοφύλακα του ΜΑΣ Βεργίνα, Δημήτρη Στογιανόπουλο. Δημήτρη, σήμερα είσαι από τους κορυφαίους της ομάδας σου. Βοήθησε στην ομάδα να διατηρήσει το 2-1 και να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Πες μας λίγο για το ΜΑΣ Βεργίνα. Τον παρακολουθούμε τώρα στα τελευταία παιχνίδια. Έχετε δείξει μια σκληροτράχηλη ομάδα. Και βλέπουμε και εσένα που κάνεις καταπληκτικές αποκρούσεις και κατευθύνεις με μαεστρία την ομάδα από τη θέση του τερματοφύλακα. Λένε ότι καλές ομάδες ξεκινάνε από το νούμερο 1. Την άμυνα. Την άποψή σου θα θέλαμε. Και για το παιχνίδι γενικότερα, πώς είναι η ομάδα, να πω σήμερα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα για, για την κατηγορία τουλάχιστον αυτήν. Όλα τα παιδιά τώρα, ας πούμε, σήμερα το παιχνίδι είχαμε λίγα νεύρα στο πρώτο μήχρονο. Στο δεύτερο μπήκαμε στα ποδητήρια, ηρεμήσαμε. Πήγαμε στο γήπεδο μέσα, πατήσαμε την μπάλα κάτω. Κάναμε το 0-2. Είχαμε μια κόκκινη κάρτα άδικη, νομίζω. Και το πέναλτι που έγινε το 1-2, πιστεύω ότι μπορούσε να το αποφύγει ο διαιτητής. Αλλά τέλος πάντων, όλα καλά. Δημήτρη, σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις, ας μην τις σχολιάζουμε σε κάθε παιχνίδι, ναι. γιατί είμαστε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Εγώ έχω μια θέση και σαν Στέλιος Νίκας και σαν Έμβολος γενικά. Μην μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι συνέχεια και σχολιάζουμε τους διαιτητές. Θέλουμε λίγο να μας μιλήσει για την ομάδα σου, για την απόδοσή της και γιατί στόχους έχετε από εδώ και πέρα. Μας είχε πει ο προπονητής σας, ο Πασχάλης Ομολιόπουλος, ότι στόχος είναι η άνοδος. Η άνοδος, ναι, η άνοδος είναι. Υπάρχει αγάπη πάντως στην ομάδα, βλέπουμε, ναι. και είστε οικογένεια αγαπημένη. Έχουμε καλή χημεία στην ομάδα. Ο Πασχάλης είναι πολύ καλός στη δουλειά του και στις προπονήσεις και στο κουτσάρισμα της ομάδας. Ο στόχος μας είναι να βγούμε πρώτοι, όχι δεύτεροι, να βγούμε πρώτοι. Του χρόνου θα σε δούμε στην Α1, αν ανέβετε. Σίγουρα. Σίγουρα και πιστεύω να είμαστε όπως είμαστε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο ΜΑΣ Βεργίνα και σε εσένα προσωπικά να συνεχίζει τις καλές αποδόσεις που έχεις και κατευθύνεις μαεστρικά την ομάδα από τη θέση του νούμερο 1. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Κοντά μας έχουμε τον Στόιο Αντώνη, τον γραμματέα και παίχτη της ομάδας του Σχοινά. Την άποψή σου για το παιχνίδι και τι γίνεται με το Σχοινά. Δεν μπορεί να κερδίσει φέτος. Τι ακριβώς σημαίνει. Για ακόμα ένα παιχνίδι ήμασταν άτυχοι. Δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες. Και δυστυχώς χάσαμε. Είναι ακόμα μια ήττα. Τα παιδιά έρχονται, προσπαθούν. Έρχονται προπόνηση. Όλοι οι παίκτες. Μαζευόσαι στην προπόνηση καταρχάς. Γιατί είμαστε... το παράπονο των προπονητών είναι ότι δεν έρχονται στην προπόνηση. Εμείς εξ' το Θεό δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έρχονται όλα τα παιδιά στην προπόνηση. Έχουμε πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων και μας βγαίνει. Άρα λοιπόν, σαν γραμματέας, θα πρέπει να μεριμνήσεις να ενισχύσεις την ομάδα στη μεταγραφική περίοδο με κάποιον επιθετικό. Ενισχυθούμε. Όντως, λείπει από εσάς τον γκολ. Θα είχατε κερδίσει αν είχατε κάποιον να βάζει την μπάλα στα δίκτυα. Θα μπορούσατε να έχουμε έχουμε έλλειψη center for. Έχουμε πρόβλημα στο σχοράρισμα και γι' αυτό μεριμνήσε ήδη η διοίκηση. Θα ενισχυθούμε τον Ιανουάριο. Σε κάποια άλλη θέση πιστεύεις ότι χρειάζεται ενίσχυση? Πιστεύω ότι είμαστε πλήρεις. Πλήρεις. Έχουμε αρκετά παιδιά. Ήδη αφήνουμε και παιδιά εκτός αποστολής.
τέσσερις παίκτες κάθε Κυριακή. Δόξα τω Θεώ, από υλικό είμαστε καλά. Ατυχία, ήρθαν τα 6 δοκάρια με το Γιανοβέρι. Ναι, την προηγούμενη Κυριακή 3 δοκάρια με τον Αστέρα. Σήμερα δεν είχαμε δοκάρια, αλλά δεν μπήκε πάλι μπάλα. Από τη μεριά μου να ευχηθούμε η ομάδα του ΑΕΣΚΙΝΑ να βρει το δρόμο της. Ευχαριστούμε πολύ. Στο δεύτερο γύρο θα είμαστε πάλι κοντά να σας βλέπουμε. Ευχαριστούμε. Και αν θέλετε, σαν διοίκηση, να κάνετε κάποιες ευχές για τον κόσμο τις ημέρες του Χριστουγέννου και τον κοινό χρόνο. Καταρχήν, την ερχόμενη Παρασκευή 18 του μηνός έχουμε χορό στο πράσινο κήπο, στο κτήμα Πράσινος Κήπος. Είστε καλεσμένοι εσείς φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και όλος ο κόσμος. Ευχόμαστε. Έχουμε ακόμη μια Κυριακή. Θα ευχηθούμε την Κυριακή για τις γιορτές. Τελευταία αγωνιστική. Με ποιο παίζει τελευταία αγωνιστική? Μέσα στον Πλάτανο. Μέσα στον Πλάτανο. Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Ωραία. Υγεία σε όλους. Και στους ποδοσφαιριστές να μην έχουμε τραυματισμούς κανένα παιδί. Ωραία. Καλή επιτυχία και ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Στο γήπεδο του ΑΕΣ Χινά βρισκόμαστε. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Η ομάδα του Χινά ιτήθηκε με 2-1 από το ΜΑΣ Βεργίνα, την ομάδα του ΜΑΣ. Κοντά μας έχουμε τον τερματοφύλακα της ομάδος, τον Σίμο, τον Νίκο. Νίκο, πώς είδες την ομάδα σήμερα? Έκανες κάποιες αποκρούσεις, βοήθησες την ομάδα να διατηρήσει. Στο τέλος πιέσατε, δεν τα καταφέρατε πάλι. Λείπει από εσάς τον γκολ. Καλησπέρα και από μένα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με εμάς. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί και στα 90 λεπτά του παιχνιδιού. Πολεμήσαμε, παλέψαμε. Δεν αφήσαμε φάση να πέσει κάτω. Εγώ από την πλευρά μου, όσο μπόρεσα, βοήθησα την ομάδα. Δυστυχώς το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε επηρέασε λίγο την ψυχολογία μας. Παρ' όλα αυτά, δεχτήκαμε και το δεύτερο και δεν πέσαμε τελείως. Πολεμήσαμε, κάναμε από 2-1. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, γιατί είδα μετά το 2-0. Πιέσατε, άρα λοιπόν δεν σας άξιζε. Μετά το 2-0 βγήκατε μπροστά, πιέσατε, μπορούσατε να είχατε σοβαρή κιόλα ενδεχομένως. Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν το κάνατε αυτό από την αρχή? Αυτό είναι το ερώτημα των φιλάθρων έξω που μιλάγαμε. Φοβηθήκαμε λίγο τη βαθμολογική θέση. Είναι δεύτερη, τρίτη, τι είναι, δεν ξέρω. Δεύτερη είμαστε τώρα. Είμαστε δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε μια βαθμολογική θέση η οποία δεν μας αξίζει. Σε καμία συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτή τη στιγμή η ψυχολογία μας είναι πολύ χάλια, γιατί ενώ παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να πάρουμε αποτελέσματα. Μας έχει βγάλει μια φλογιστή από την πέμπτη αγωνιστική και μετά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πραγματικά. Πραγματικά πιστεύω όλα τα παιδιά με αυτή την απορία θα πάμε σπιμένα στο βράδυ στα σπίτια μας. Οι ομάδες λένε ξεκινάνε από τη θέση του νούμερο 1 που είσαι εσύ και τελειώνουν στο 9. Αυτές οι δύο θέσεις είναι πολύ κομβικές. Πιστεύω σε εσάς. Ενδεχομένως χρειάζεται μια προσθήκη ενός ακόμα φορ να κάνει τον γκολ πιο εύκολο. Έτσι ακριβώς. Πιστεύω... Αυτό πιστεύω θα το δει η διοίκηση. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να κρίνουμε, ο προπονητής. Έτσι, τώρα έχετε άλλον αγώνα, μετά είναι οι διακοπές των Χριστουγέννων. Πιστεύω έρχονται οι μεταγραφές του Ιανουαρίου. Από ό,τι μας είπαν και από το ΔΣ θα προβούν σε κάποιες προσθήκες επιθετικών. Εννοείται, γιατί μπροστά, ενώ φτάνουμε έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν έχουμε τον παίκτη που να μας σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα τόσο εύκολα όσο τις προηγούμενες δύο χρονιές που βγήκαμε αέρα. Ωραία. Νίκο, αν θέλεις να δώσεις και τις ευχές σου για τις ημέρες των Χριστουγέννων που έρχονται για τον ίδιο χρόνο, στους φιλάθλους της ομάδας και γενικά σε όλους τους φιλάθλους της ποδοσφαιρικής μαθίας. Φυσικά, πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία, να είμαστε ευτυχισμένοι, αγκαλιασμένοι και αιμονιασμένοι στα σπίτια μας και το κυριότερο να έχουμε ειρήνη, ψυχολογική και σωματική κυρίως. Και σε όσες ομάδες υπάρχουν αυτή τη στιγμή να έχουν μια καλή πορεία, μια καλή χρονιά το 2016. Και στο τέλος θα τα δούμε όλα τα πράγματα. Και εμείς από τη μεριά του Εύρος να ευχηθούμε το 2016 να βρει την ΑΕΣ Χινά με περισσότερες ποδοσφαιρικές επιτυχίες. Μακάρι να είστε καλά. Να είστε καλά.